Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Με δώρα και με ύφος μετανιωμένης, η αρετή προσπαθεί να πείσει τη Βασιλική και τον Φίλιππο ότι θέλει να γυρίσει σελίδα. Παρόλα αυτά, η Χάιδο και ο Στάθης είναι καχύποπτοι με αυτή τη συμπεριφορά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να την πιστέψουν. Η Αντιγόνη δείχνει αποφασισμένη να μετακομίσει στην Αγγλία και το μόνο που μένει είναι να μιλήσει γι' αυτό στην κόρη της. Η Ευτυχία δίνει προσκλητήρια γάμου στην Αθηνά. Τη Μαργαρίτα και την Αναστασία, αφού πλέον η σχέση της με τον Γιώργη έχει γίνει γνωστή. Έτσι ο Στάθης και η Ιουλία νιώθουν πιο ελεύθεροι και ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν και επίσημα πλέον μαζί στην Αρεόπολη. Ο Δημοσθένης στριμώχνει την Εύα και τη ζητάει πίσω όλο το ποσό που δάνεισε στον Άρη. Σε μια στιγμή αδυναμίας, η Μυρτάλη ανοίγεται στη Μαρίνα και της δείχνει πως πραγματικά αισθάνεται τον τελευταίο καιρό. Στη συνέχεια, ο Αλέξης πιέζει τη Μυρτάλη να προχωρήσουν με την επένδυση που σχεδιάζουν, αλλά εκείνη φοβάται να κάνει οποιοδήποτε βήμα μαζί του. Οι ισορροπίες αλλάζουν και η Ασπασία κάνει στροφή 180 μοιρών, καθώς ανακαλύπτει ότι ο Δημοσθένης πούλησε τον Ελαιώνα στην Ιουλία και ζητά εξηγήσεις. Ο Ορέστης πηγαίνει στο νεκροταφείο και επισκέπτεται τον τάφο του Κιμώνα Καπερνάρου. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!